και πιο γιωμένη. Έγινε η επιλογή να πάμε σε ένα πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό κυβερνητικό σχήμα. Αυτό έχει και το αποτύπωμά του στο συγκεκριμένο Υπουργείο που είμαστε τώρα. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά μας, με γοργά βήματα, ανταποκρινόμενοι στην εντολή του ελληνικού λαού, ο οποίος θέλω να πω ότι έδειξε μία οριμότητα, ξέρει τι περιμένει από τη νέα κυβέρνηση και εμείς γνωρίζουμε καλά ότι για να ανταποκριθούμε στην εντολή του θα πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι και εντός της συμφωνίας που πρόσφατα υπογράψαμε αλλά και έξω από αυτήν. Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα προς τους δρόμους της ανάπτυξης, αλλά πάντοτε με κοινωνική ευαισθησία, με κοινωνικό πρόσημο. Γι' αυτό άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ, για αυτούς ακριβώς τους λόγους, επελέγει για δεύτερη φορά από τον ελληνικό λαό. Ουσιαστικά, σε αυτό το Υπουργείο είμαστε αντιμέτωποι με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ενεργειακή πολιτική. Γνωρίζετε και από την προηγούμενη περίοδο ότι είχαμε κάνει βήματα και σε σχέση με τους δύο βασικούς αγωγούς που είναι σε εξέλιξη, τον ΤΑΠ και τον ρώσικο αγωγό. Θα προχωρήσουμε στην ίδια πολιτική κατεύθυνση που είχαμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που εμπεριέχονται στην τελευταία συμφωνία. Μέλημά μας είναι σε κάθε περίπτωση να διαφυλάξουμε το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Η προσαρμογή της ΔΕΗ στη νέα πραγματικότητα πρέπει να γίνει διαφυλάσσοντας το δημόσιο χαρακτήρα της. Νομίζω ότι περισσότερα πράγματα θα πούμε στις προγραμματικές δηλώσεις. Σήμερα έχει έναν περισσότερο εθιμοτυπικό χαρακτήρα η παράδοση παραλαβή. Υποπτεύομαι όμως ότι αρκετοί από εσάς, αν σας δινόταν να κάνετε μια ερώτηση, αν και δεν προβλέπετε αυτό, ίσως να κάνετε για το θέμα των σκουριών. Διότι από κάτω αυτή τη στιγμή είναι εργαζόμενοι. Γνωρίζετε ότι όλη την προεκλογική περίοδο υποθήκανε πολλά πράγματα τα οποία δεν ανταποκρινόντουσαν στην πραγματικότητα γύρω από αυτό το θέμα. Το πρώτο ήταν, που το ακούσαμε μάλιστα και σε κορυφαίες στιγμές της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ότι υπήρξε απόφαση του ΣΤΕ, η οποία ακύρωνε την απόφαση της προσωρινής αναστολής ενός μέρους των εργασιών, η οποία έγινε επί των ημερών μου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ και γι' αυτό υπήρξε άλλωστε προσφυγή από την Ελληνικό Χρυσός για αναστολή και ακύρωση της απόφασης. Η αναστολή ήδη συζητήθηκε. Η ακύρωση πρόκειται, αν δεν κάνω λάθος, στις 2 Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα...